Περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο, το 8. Και ανεμνήσει ο Θεός του Νόα και πάντων των θηρίων και πάντων των πτηνών, πάντων των πετεινών και πάντων των αρπετών, των ερχόντων, ως ανήν με ταυτό εν κυβωτό και επήγαγε ο Θεός πνεύμα επί τη γην και επόπασε το είδο. Απόδοση. Ερεθυμήθη, λέει ο Θεός τον Νόε, δεν τον είχε ξεχάσει. Ναι. Αλλά το ότι ερεθυμήθη, δηλαδή σημαίνει ότι ο Νόε είχε κακοπαθήσει μέσα εκεί με όλα αυτά τα ζώα και όλο αυτόν τον καιρό. Και όταν λέμε με θυμήθηκε ο Θεός, σημαίνει ότι ξεκινάει στη ζωή μου και στη ψυχή μου μια καλύτερη περίοδος. Με θυμήθηκε ο Θεός, λέμε. Ναι. Δεν λέμε και με ξέχασε ο Θεός. Ναι, ναι, φυσικά. Και όλα τα θηρία και όλα τα κτίνη και όλα τα πτηνά και όλα τα ερπετά που σύρονται στη γη και όσα βρίσκονται μαζί με τον Νόε στη γη και έστειλε τότε ο Θεός άνεμον εις τη γη, συνεπία του οποίου έρχεσαι να υποχωρεί και να ελαττώνεται το είδωρο που σκέπαζε τη γη. Τελειώνει η δοκιμασία του Νόε εκεί με την τυφωτό και αρχίζει το είδωρο, αφού έχουν πεθάνει όλοι και όλα, να ελαττώνεται. Και επεκαλύφθησαν οι πηγές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού και συνεσχέσει ο ετός από του ουρανού. Επωματίστησαν, λέει, κατά διαταγή του Θεού οι πηγές της σειράς, έκλεισαν οι πηγές της Αβύσσου και της θαλάσσης, έκλεισαν οι καταράκτες του ουρανού και σταμάτησε τελείως η κατακλυσμιά βροχή. Και ενεδίδου το είδωρ πορευόμενο από τη γη και ηλατονούντο το είδωρ με τα πεντήκοντα και 100 ημέρα. Λοιπόν, απόδοση. Το είδωρ υποχωρούσε ο Λονέ και περισσότερον και απεσύρωτο από τη γη μετά από 100 πεντήκοντα ημέρα από την έναρξη του κατακλυσμού, ήρθε να υποχωρεί το είδωρ. 40 μέρε έβρεχε, ένα μήνα δηλαδή και 10 μέρε, 150 μέρε ή 3-5-15, 5 μήνε. 5 μήνε ήταν καλυμμένη γη. Μέχρι να. Πέντε μήνες. Μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Γι' αυτό λέω προετοιμασία. Και κάθισε εν κυβωτός ερμηνεί το εβδόμο, εβδόμη κάθε του μηνός, επί τα όρη Αραρά. Απόδοση. Η κυβωτός κάθισε ομαλός εις τα όρη Αραρά κατά την 27η του εβδόμου μηνός. Μάλιστα. Λοιπόν, το δε είδωρ, η λατούτος του δευτέρου μηνός και το 10ο μηνή, την πρώτη του μηνός, όφησαν κεφαλαί των ωραίων. Απόδοση. Το δε είδωρ συνεχώς ηλατώνεται μέχρι του 10ου μηνός. Κατά την πρώτη του 10ου μηνός εφάνισε η κορυφή και τον άλλον ωραίο. Εδώ τώρα παρεμβάλλεται ένα περιστατικό με το κοράκι και το περιστέρι το έχω παραλείψει για λόγου συντομίας. Που τσεκάρει ο Νόε με το κοράκι και το περιστέρι ή αν υπάρχει στεγνή γη για να βγουν έξω. Πάμε στο 14ο στίχο. Εδέ το δευτέρο μηνύ εξειράθη η γη, εβδόμη και η κάθε του μηνός. Απόδοση. Κατά δε την 27η του δευτέρου μηνός, εστέγνωσε η ξηρά από τα ύδατα του κατακλυσμού. Και είπε, Κύριος ο Θεός προς Νόε, λέγον. Τότε λέει, μίλησε ο Κύριος ο Θεός προς τον Νόε και του είπε, έξελθε εκ της κυβωτού. Δηλαδή, έχουμε εντολή του Θεού τώρα εδώ πέρα. Βγες τώρα του λέει, όλα καλά. Ναι. Εκ της κυβωτού, σε και η γυνή σου και η ίσου και οι γυναίκες των ιών μετά σου. Έφυγα του λέει από την κυβωτό. Συ μαζί δε με εσέ και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και η γυναίκα του παιδιού σου. Και πάντα τα θηρία όσα αστή μετά σου και πάσα σάρξα από παιδινών έως παιδινών και πάνε αρπετών κινήμων επί της γης, εξήγαγε μετά σε αυτού και αυξάνεστε και πληθύνεστε επί της γης. Έχουμε εντολή του Θεού, έχουμε reset, έχουμε καινούργια ανθρωπότητα από Αδάμ, Νόε, η γυναίκα του, τα τρία του παιδιά, οι τρεις γυναίκες των παιδιών, τα παιδιά τους όσα είχαν και πιο πριν μαζί τους, δεν ξέρω εγώ τι, και όλα τα ερπετά και πετεινά και ό,τι είχε πάρει μέσα στο αυτό, ξεκινάει η γέννη ο μικρόκοσμος που είναι άρθεν και φίλοι όλοι, για να πάρουν την εντολή, αυξάνεστε και πληθύνεστε επί της γης. Ναι. Απόδοση. Βγάλε από την κυβωτό όλα τα θηρία όσα υπάρχουν εις αυτήν και κάθε τι έμψυχον από τα πτηνά έως τα κτίνη και κάθε ερπετόν που σύρεται εις τη γη, ώστε τίποτε πλέον να μην μείνει στην κυβωτό, αυξάνεστε και πληθύνεστε εις όλη τη γη. Και ξεκινάει η ανθρωπότητα από τότε. Για την αρχή. Έχουμε ένα reset της ανθρωπότητος. Μάλιστα. Και ξεκινάει από Νόε τώρα. Μάλιστα. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή όλες οι φυλές της γης προερχόμαστε από τον Νόε, στην ουσία, που προέρχεται από τον Αδάμ.
Μάλιστα, Έτσι. μάλιστα. Αλλά προερχόμαστε από τον ΟΕ. Ναι. Και ψήφθε ΝΟΕ και γυνή αυτού και ή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μετ' αυτού. Όντως. Και πράγματι εξήλθε από τον κυβωτό ΝΟΕ και η σύζυγος αυτού, τα παιδιά του και οι γυναίκες των παιδιών του μαζί με αυτόν. Και ο οικοδόμης ΝΟΕ θυσιαστήριο των κυριών, τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε ο ΝΟΕ, έφτιαξε θυσιαστήριο να ευχαριστήσει τον Κύριο. Και έλαβε από πάνω το κτηνό του καθαρών και από πάνω το παιδινό του καθαρών και αν είναι και ολοκάρπωση επί το θυσιαστήριο. Απόδοση. Και έκτισε ο ΝΟΕ θυσιαστήριον εις έκφραση ευγνωμοσύνης και δοξολογίας προς τον Κύριο, επήρε δε και προσέφερε θυσία ολοκαυτώματος προς τον Θεό από όλα τα καθαρά κτήλη και από όλα τα καθαρά πτηνά. Και ως φάνθη Κύριος ο Θεός τους μην ευωδίας, είπε Κύριος ο Θεός διανοηθείς, ού προστήσω έτη καταράστε τη γη δια τα έργα των ανθρώπων, ότι έγινε η διάνοια του ανθρώπου του μηλός, επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, ού προστήσω ούν έτη πατάξε πάσα σάρκα ζώσαν καθώς επίησα. Απόδοση. Εδώ τώρα έχει λίγο ζουμί. Ο δε Θεός ως φράνθη την ευώδιος μη της ευχαριστηρίου θυσίας και σκεφτείς απεφάσισε και είπε δεν θα καταραστώ πλέον την γην εξαιτίας των πονηρών έργων των ανθρώπων. Μολονότι η καρδία του κάθε ανθρώπου ρέπει και είναι προσιλωμένη επιμελώς στο πονηρό εκ νεότητος αυτού. Δεν θα πλήξω και δεν θα καταστρέψω άλλη φορά κάθε ζωντανή ύπαρξη επί της γης δια κατακλυσμού όπως έκανα τώρα. Τι μας λέει ο Θεός εδώ? Ο Θεός μας λέει, δίνει μια υπόσχεση ότι δεν θα ξανακαταστρέψει με κατακλυσμό. Με κατακλυσμό τον κόσμο, γιατί η καρδιά των ανθρώπων μετά την πτώση του Αδάμ ρέπει και είναι προσιλωμένη επιμελώς στο πονηρό εκ νεότητος αυτού. Εδώ θέλω να σταθούμε λιγάκι, γιατί βλέπουμε το μεταπτωτικό άνθρωπο μετά τον Αδάμ. Δηλαδή, η καρδιά του μεταπτωτικού ανθρώπου πρέπει από την νεότητά του, λέει, προς το πονηρό. Από την νεότητά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γενετής έχουμε μία ροπή προς το παιδακό. Η σύγχρονη ψυχολογία μελετάει αυτή τη ροπή το μεταπτωτικό άνθρωπο και την δικαιολογεί ότι έκανε δηλαδή ο Φρόιντ, ναι, που πάτησε πάνω στο πνεύμα της κορμίας, αυτό δηλαδή που κατάστρεψε ο Θεός τη γη, έτσι, και σου λέει μην καταπιέζεις το πνεύμα της κορμίας τώρα, τη λύπη του, γιατί δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία ψυχολογικά προβλήματα στην ουσία ποια είναι? Είναι η πίεση του σατανά να πέσει στην κορμία. Όσο δεν πέφτει στην πορνεία, σε πιέζει. Εντάξει. Ναι, ναι. Όχι πέφτει στην πορνεία, σε αφήνει, αλλά σε κρατάει. Γιατί έπεσε στην πορνεία. Και μετά γίνεται η ζωή σου κόλαση και δεν σου φταίει. Ο Φρόιντ μας εξήγησε αυτό. Πώς γίνεται, μη καταπιέζοντας το αίσθημα της πορνείας, όταν χειροτερέψω, τι κάνω? Δεν μας εξήγησε αυτό. Μη καταπιέζεις το συνέστημα της πορνείας. Αλλά όταν θα γίνει χάλια, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Άντε για. Κατάλαβε που λέω ο Φρόιντ. Πάρε ψυχοφάρμακο. Ναι, ναι. Αυτό σου λέει ο Φρόιντ. Είναι ο Φρόιντ στις γυναίκες. Λέει, καταπιέζεστε μέσα στο γάμο. Η σύγχρονη ψυχολογία. Ορίστε, κάνετε τη ζωή σα. Ορίζουν οι γυναίκες, κάνουν τη ζωή του. Καταστρέφεται τη ζωή του. Γιατί δεν είναι ευλογημένο αυτό που κάνουν.
μένουν μόνες χωρίς παιδιά, χωρίς άντρα, γιατί αυτά που κάνανε είναι ανεπίτρεπτα μετά από, ξέρω εγώ, 30 χρόνια γάμου. Πάει στον ψυχολόγο και τι λέει ο ψυχολόγος? Α, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πάρε ψυχοφάρμακα. Αυτή είναι η απάντηση στο τέτοιο. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε ροπή από μικρή ηλικία στην αμαρτία. Που τι σημαίνει αυτό? Όταν από μόνος του ο άνθρωπος ρέπει στα σαρκικά και λέει ότι ο Θεός, εγώ λέει, προστήσω έτσι καταράστη την κύρια τα έργα των ανθρώπων, ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά επιπλέον του αυτού. Όταν λοιπόν ούτως ή άλλως ο άνθρωπος ρέπει προς τα πονηρά από την νεότητά του και κάνει τιτάνιο αγώνα να ξεφύγει, δηλαδή έχουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ένα 30% ροπή από DNA εκγενετής από τους γονείς μας γονιδιακά προς την αμαρτία, και έχουμε ένα 70% από το Θεό να παλέψουμε την αμαρτία. Δηλαδή, όταν γεννιέται ένα παιδί, έχει τα ελαττώματα των γονιών του κατά 30%, και όσο είναι μικρό και αγνό και αναμάρτητο, που έχει τη δύναμη του Θεού και τη χάρη του Θεού άπλητη, το παιδί καλείται με το 70% να μηδενίσει το 30%. Είναι φοβερές οι πιθανότητες, έτσι. Εάν γεννηθείς σε πνευματική και σωστή οικογένεια, είναι φοβερές οι πιθανότητες. Όταν όμως φτάσουμε στα παιδιά και τα κατηχούμε στη διαστροφή και την ομοφιλοφιλία και την ανομαλία και ενισχύουμε αυτή τη ροπή, τα παιδιά δεν έχουν ελπίδα. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, ναι. Βλέπουμε εδώ, αυτό το χωρίο μας αποκαλύπτει τον Πάπα. Ο Αγίος ο Θεός είπε ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού. Ναι. Περιγράψατε δηλαδή αυτό που κάνει αυτό δεν θα το ξανακαταστρέψω. Ναι, περιγράψατε αυτό που κάνει το σχολείο σήμερα δηλαδή. Σήμερα το 30% το κάνει, 50% το κάνει, 60%, με αποτέλεσμα να έχουμε γενναίες διεστραμμένων ανθρώπων ακριβώς περισσότερων τώρα από ό,τι παλιότερα. Το σχολείο και η τηλεόραση. Καταλάβατε. Έτσι. Παλαιότερα το ποσοστό ήταν 1%. Μετά έγινε 2%. Ναι. Μετά έγινε 4%. Ναι. Μετά έγινε 8%. Μετά θα γίνει 16%. Μετά δεν θα μείνει κανένας και μετά θα πέσει φωτιά και θα ληστούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Όσο στα στη μέρα της γης, σπέρμα και θερισμός λέει και ψύχος και κάπμα, θέρος και έαρ ημέρα και νύχτα ού κατά πάθος. Απόδοση. Και εφόσον θα υπάρχει λέει η γη, δεν θα πάψουν να υπάρχουν σπορά και θερισμός, κρύο και ζέστη, άνοιξη και θέρος, ημέρα και νύχτα. Και τελειώνει εδώ το 8ο κεφάλαιο που λέει, ξεκινάει, κάνει μια προεισαγωγή στο ένατο κεφάλαιο που είναι η επαγγελία του Θεού. Δεν θα σας ανακαταστρέψω, παρόλο που ξέρω ότι είστε χάλια. Αυτό είπε τώρα στον Νόη. Μάλιστα. Και ευλόγησαν ο Θεός τον Νόη και του σύνησε αυτό και είπε να αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε τη γη και κατακυριεύσατε αυτής. Κατακυριεύσατε αυτής τη γη, να την κατακυριεύσατε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ή δυνατόν να φτάσετε και μέχρι τον Άρη. Ναι. Κατακυριεύστε. Μην αφήσετε τίποτα. Στο τέτοιο. Ευλογία. Η ανάπτυξη. Κάποιοι κύκλοι δισεκατομμυριούχων. Με ακούτε? Φυσικά. Ναι. Κάποιοι κύκλοι δισεκατομμυριούχων φιλανθρώπων. Εντός. Ονόματα δεν λέμε. Ναι, γνωστή και μη εξαιρεταίη. Διαφορετικό. Ναι. Πιστεύουν κάτι διαφορετικό από την ευλογία του Θεού. Ναι. Να αυξάνεστε και να πληθύνεστε και να κατακυρίασετε τη γη. Ναι. Ότι θα καταστραφεί η ανθρωπότητα του κάνει αυτό. Αυτό πιστεύουν. Ναι, ναι. Και πήραν αποφάσεις, όπως πάλι ποτέ ο Κάιν πήρε απόφαση να αραιώνει λίγο από τον Άβελ. Κάπου, ναι. Πήραν αποφάσεις λοιπόν να αραιώσουν λίγο τη γη. Γιατί αν αυξανόμαστε και πληθυνόμαστε και κατακυριεύσουμε τη γη, θα πεθάνουμε. Ναι, ναι.
Κάποιοι άλλοι κύκλοι επιστημόνων με λίγο μυαλό παραπάνω λένε ότι δεν ισχύει αυτό και ότι θα είναι η καταστροφή τη γη. Η καταστροφή τη γη αυτή τη στιγμή είναι η υπογενετικότητα. Ναι. Αυτή τη στιγμή η καταστροφή τη γη είναι το αντίθετο που λένε αυτοί. Τι θέλουν να κάνουν αυτοί τώρα και να αραιώσουν τη γη? Τι θέλουν? Θέλουν να κάνουν διακοπέ. Να είναι η γη άδεια, να έχουν τι βίλε του και τι αυτοκρατορίε του εκεί που τι έχουν και να έχουν ο καθένα από 2.000 δούλους να περνάνε καλά, χωρίς να χρειάζεται να τους ελέγχουν μέσω παγκοσμίου χρέους κτλ. Ναι. Πιο άμεσα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό θέλουν. Αυτό λένε τώρα. Και λέει. Και ο τρόμος και ο φόβος ημών έστε επί πάση της στηρίστησης, επί πάω τα πετεινά του ουρανού και επί πάω τα κινούμενα επί της γης και επί πάντα στους πτήρες της θαλάσσης, υποχείραση μην δέδοκα. Απόδοση. Ας είστε τρόμος και φόβος εις όλα τα θηρία της γης. Εδώ δεν είναι η εξουσία, ο Θεός, να είναι φόβος και τρόμος σε όλα τα ζώα της γης, εις όλα τα πτηνά του ουρανού και κάθε τι που ζει κινείται επί της ξηράς και εις όλους τους θηρίες θαλάσσης, υπό την εξουσία σας έδωκα όλα αυτά. Έδωσε εξουσία ο Θεός ο ίδιος στους ανθρώπους πάνω σε όλα τα ζώα. Ναι. Αυτό λέει εδώ. Ναι. Και πάνε ερπετώ ο εστί ζώνη μη έστε η πτώση, πως λάχα να χόρτου βέβαια καημή τα πάντα. Προσθέστε λίγο αυτό. Κάθε τι που ζει και κινείται επί της γης θα είναι προς διατροφή σας. Ναι. Του δίνει διατροφή ο Θεός εδώ. Τώρα αυτό ξέρετε τι είναι τώρα αυτό, θα σας εξηγήσω τι. Πιο πριν είχε δώσει για διατροφή χορταρικά και καρπούς στον Αδάμ και την Εύα. Ναι. Στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ναι. Εδώ τώρα τους δίνει και κρέας. Κάθε τι που ο Θεός το δίνει, έτσι. Γιατί ξέρετε τι του λέει. Σας έκανε 120 χρονών τώρα. Έτσι, δεν θα σας ξανακαταστρέψω. Θα εξουσιάζεται πάνω σε όλα τα ζώα της γης και έχει ευλογία να τρώτε και κρέας. Και το λέω εδώ, κάθε τι που ζει και κινείται επί της γης θα είναι προς διατροφή σας, σας δίδω όλα αυτά η στροφή όπως σας έδωσα τότε με τον Αδάμ, τα λάχανα και τα χόρτα. Ναι. Οι βίγκαν ακούνε. Μάλιστα. Ακούνε οι βίγκαν. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε την κρεοφαγία σε αυτό το σημείο. Γένεση 9,3. Μάλιστα. Λοιπόν, και έρχονται κάποιες ομάδες βασιλικότεροι του βασιλέως τώρα και μας λένε ότι το κρέας δεν είναι καλό. Ναι. Έτσι μας λένε. Γιατί πρέπει να τρώμε σε θετικό κρέας. Αν θέλουμε να τρώμε κρέας. Μα... Σε θετικό τυρί. Ναι, ναι. Σε θετικό... Αυτό και πάει λέγοντας. Γιατί το κρύο δεν είναι καλό, τα εννέα τα ζωάκια. Μα τώρα λέω είναι να τρώμε κατσαρίδες. Τι, μόνο το συνθετικό λοιπόν, είναι. Ναι. Τι άλλο με τους βίγκαν. Ξέρω θα σας αναχωρηθούν πολύ, αλλά δεν με απασχολεί. Το έχετε καταλάβει, γι' αυτό μου αρέσει και η υποπή σας. Δεν θα το πω. Τι εννοείτε. Τι εννοείτε. Θα σας αναχωρήσουμε. Α. Θα σας αναχωρήσουμε. Να ναι. Γιατί θα του πληροφορήσουμε. Γιατί θα αποδείξουμε, μόλι τελειώσει και η τριλογία, ότι οι vegan, που οι πιο πολλοί δεν το ξέρουν, είναι άσχετοι, έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, είναι παρακλάδι σατανισμού. Οι vegan. Χρηματοδοτούνται από τον George Soros για να προωθήσουν αντίχριστα δόγματα. Και σας έχω στείλει δύο φωτογραφίες με αφίσα των βίκαν που χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του Αζαζέλ. Ναι, η σφραγίδα του Αζαζέλ, για όσοι ξέρουν, είναι το αρχαιότερο σατανιστικό σύμβολο. Μάλιστα. Και είναι πάνω στην αφίσα των βίκαν. Τι δουλειά έχει η σφραγίδα των Αζαζέλ πάνω στην αφίσα των Βίγκαν,
που αυτοί που ειδήκαν είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι που κοιτάνε τη σουλιέτα του, έτσι, και δεν τρώνε κρέας, αλλά παράλληλα επιτίθονται σε όλο τον πλανήτη γιατί τρώει κρέας. Ναι. Εγώ, σαν μοναχός, δεν τρώω κρέας. Που ναι. σας τα λέω αυτά. Ακριβώς. Δεν τρώω κρέας. Ναι. Είναι μια χαρά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν τρώω κρέας γιατί. Λόγω του πληστίας μόνιμης και αφιερώσεις στο Θεό. Ναι. Δεν θα έρθω σε σένα να σου βάλω το μαχαίρι στο λαιμό και να σου λέω μην τρως κρέας και το κρέας είναι κακό και είναι το ένα και είναι το άλλο. Ναι. Καταλάβατε. Ότι έχουμε μια συμπεριφορά επιθετική, φασιστική, όσον αφορά τον συνάνθρωπο, επειδή δεν έχει κάνει την επιλογή τη δική σου. Εδώ λέει κάθε τι που ζει και κινείται επί της γης, θα είναι προς διατροφή σας. Ναι. Και το λέει ο Θεός. Πλην, εκτός, τους λέει, ενέματε ψυχής που φάγεστε. Απόδοση. Πλην όμως, κρέας. Μαζί με το αίμα, επί το οποίο βασίζεται η ζωή του ζώου, δεν θα φάγεται. Δηλαδή, απαγορεύει να φας κάτι με αίμα. Δηλαδή, αυτό που θα φας πρέπει να έχει σφαχτεί. Να έχει φύγει το αίμα. Ναι. Να έχει τραγίξει. Και μετά θα φας. Ναι. Αυτό είναι και ο Απόστολος Παύλος για το πνιγτό, το λεγόμενο. Το πνιγτό ήταν όταν πιάνανε ένα πουλερικό και τους τρίβανε το λαιμό και τσόφακε. Ναι. Αλλά το αίμα έμενε μέσα, άμα τους τρίβει το λαιμό. Σωστό. Έπρεπε να πει το χέρι, να φύγει το αίμα. Ναι. Αυτό σημαίνει μεγάλη αμαρτία. Ναι. Αυτό σημαίνει μεγάλη. Λέει κρέας, ενέμα της ψυχής, πού φάγεστε. Τέλος. Και, ένα... και αυτό το αίμα που πνάγανε οι Γερμανοί μια εποχή σε, μπορεί να είναι και ακόμα σε προσέρμες, είναι κανένα παράνομο για τον χριστιανό άνθρωπο να τρώει αίμα. Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Σου λέει να φας το αίμα που έχει γίνει στο ζώο, μες στους μυς. Και... είναι αρκετό, έχει βιταμινώνες, είναι μια χαρά. Ναι. Δεν θα φας ζωντανό αίμα, σημαίνω. Και να σας ρωτήσω κάτι, σε αυτούς που λένε ότι τα αγαπάω, τα λυπάμαι τα ζωάκια και γι' αυτό δεν τρώω κρέας, τι απαντάμε? Απαντάμε, άφησε το αριστικό. Με ένα κοτοπουλάκι μέσα σε ένα δωμάτιο και ένα φούρνο να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ναι, σου λέει αφού έχω εναλλακτική, έχω εναλλακτική τα χόρτα. Γιατί να σφάξω το ζωάκι, σου λέει. Έχει εναλλακτική τα χόρτα. Έχει εναλλακτική, σύμφωνο. Έχει εναλλακτική τα χόρτα. Όμως, το δυνατό ανοσοποιητικό. Η ανάπτυξη, η δύναμη, τα κόκαλα, η μυς, ο εγκέφαλος δουλεύουν με πρωτεΐνη και B12. Σωστά. Ναι. Αυτά είναι μέσα στο κρέας, στο γάλα, στο βούτυρο, στο αυγό. Όλα αυτά. Εάν ζεις με χόρτα, ό,τι έχουν πάθει vegan τώρα, αυτή την περίοδο, δηλαδή οι vegan υπάρχουν ήδη μια εικοσαετία. Οπότε έχουμε ήδη τα παιδιά των vegan μεγαλωμένα. Βλέπετε έτσι και κόκαλο και άμα τους κάνεις έτσι πέφτουν κάτω. Ναι. Στο τέτοιο. Με πεσμένα νοσοποιητικά κτλ. Δεν είμαστε μουλάρια να έχουμε 2 λίτρα σάλιο την ώρα που μασάμε τα χόρτα και να το μεταβολίζουμε σε δεν ξέρω εγώ τι. Για να έχουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα αυτή τη στιγμή, έτσι. Και ακολουθώντας τις νηστείες της Εκκλησίας, η ίδια η Εκκλησία του Χριστού σε έχει τους 6 μήνες ολοκάθαρα από το χρόνο σε αποτοξίνωση. Σωστά. Οπότε δεν μπορείς να φας, δηλαδή ακολουθώντας τη δουλειά του Θεού, δεν μπορείς να φας ζημιά από το κρέας. Και τους υπόλοιπους, δηλαδή έχεις πλήρη διατροφή ακολουθώντας και χορταρικών και οσπρίων και τα λοιπά. Και όλα αυτά. Και είδαμε και στην κατοχή. Και πώς? Ακολουθώντας τις νηστείες έχεις πλήρη διατροφή. Πλήρη διατροφή και πλήρη και αυτό και τα ούτε... πώς θα λένε, ούτε ασθένειες, ούτε
φωτοξινωμένο, καθαρό αίμα κτλ. Ακριβώς. Μέσα στη αυτό. Ανταυτού, αν δεν πάνε σε διατροφολόγου. Ναι. Να του ρεγουλάρουμε τη δίαιτα. Έτσι, αυτά σα τα λέει ένα άνθρωπο που έχει να φάει κρέα 15 χρόνια. Έτσι, και 15 χρόνια που έχω να φάω κρέα, αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα που σα λέω. Αλλά εμένα, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο, είναι η δουλειά μου και να αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όταν όλος ο κόσμος δουλεύει και τρώει κρέας, η ζημή. Εγώ δουλεύω χωρίς να τρώω κρέας και χάνω μυς. Ο οργανισμός μου τρώει τον εαυτό μου. Αυτό συμβαίνει όταν δεν τρως κρέας. Η έλλειψη B12 δεν μπορεί να σκεφτείς, χαζεύει. Και πρέπει να κάνω ενέσεις. Ναι. B12 για να ξελαβικάρει το μυαλό μου. Και αυτά τα έχω, έτσι. Αλλά εμένα έχω συγκεκριμένο λόγο που τα παθαίνω εγώ αυτά στο τέτοιο. Ένας άνθρωπος με οικογένεια και παιδιά το θεωρώ παραφύση να υποβάλει τον εαυτό του σε τέτοια δοκιμασία χωρίς λόγο. Ναι. Πολλό δε μάλλον τα παιδιά. Ειδικά τα παιδιά. Ναι. Ειδικά τα παιδιά. Μεγάλωσε τον, σωστά. Μεγάλωσε τα παιδιά. Και ας τον έχει να κάνει. Ναι, ναι. Ακριβώς. Μην ξαναφάνε ποτέ τους ούτε φαΐ. Να τρώνε, να δουν μόνο νερό. Μεγάλωσε τον σωστά εσύ. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το παιδί και φτιάχνει η ανάπτυξη, φτιάχνει κόκαλα, φτιάχνει νεύρα, φτιάχνει εγκέφαλο, φτιάχνει όλα αυτά, δώσ' το maximum. Έτσι. Γιατί οι Ευρωπαίοι είναι 1,80, 1,70, 2 μέτρα, 1,80, 1,70, 2 μέτρα, 1,80, ειδικά οι βόρειες χώρες που είναι τίκες στην Ελλάδα και Πορτογάλα εκεί πέρα και το Αγελαδινό και αυτό 2 ευρώ το κιλό, 1 ευρώ το κιλό τσάπα μέχρι τώρα, μέχρι να πούμε στα προγράμματα των φιλανθρώπων, ναι. Στο τέτοιο, και οι Ασιάτες και οι Κινέζοι είναι 1,50, 1,60 και τρώνε ρύζι οι Κινέζοι. Ναι. Τώρα έδωσε, λέει, έδωσε εντολή, λέει, έδωσε εντολή το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Biden να θανατωθούν εκατομμύρια Αγελάδες στην Αμερική χάρη του κλίματος. Πώς, ναι, είναι αυτό, αυτός ο σατανισμός που θα αποκαλύψουμε σε αυτές τις τρεις εκπομπές. Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για σατανισμό, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για λάθη, ούτε για πολιτικά κόμματα, ούτε τίποτα. Μιλάμε για παγκόσμιο σατανισμό. Και τι θέλω, και πού θέλω να καταλήξω. Μόλις τελειώσουν οι εκπομπές, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ό,τι συγκατάθεση κάνει από εδώ και στο εξής γίνεται συνένοχος σε σατανισμό. Δεν υπάρχει λάθος, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ό,τι πάει να ψηφίσει, ό,τι δεχτεί να φάει ή να μην φάει, ό,τι αυτό γίνεται συνένοχο σε σατανισμό. Αυτή είναι η ευθύνη όλων μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, και γάρ το ημέτερο αίμα των ψυχών ημών, εχειρός πάντων των θηρίων, εξητήσω αυτό εχειρός ανθρώπου αδελφού, εξητήσω την ψυχή ανθρώπου. Απόδοση. Διαδέ το αίμα το συνανθρώπου σας. Γένεσε 9-5. Διαδέ, λέει, το αίμα το συνανθρώπου σας. Μπαίνουν καινούργιοι νόμοι εδώ πέρα. Το οποίο τυχόν με τα χέρια σας εγκληματούντες θα χύσετε. Θα τιμωρήσω, λέει ο Θεός τώρα. Αν σκοτώσετε κανέναν, λέει, θα τιμωρήσω, θα σας τιμωρήσω δια των αγρίων ζώων. Θα στείλει άγρια ζώα να φάνε τις φωνιάδες. Μάλιστα. Τα οποία θα εξαπολύσω, λέει, εναντίον σας. Βλέπετε πως εκφράζεται ο Θεός. Γιατί είναι κάποιοι που λένε, και πού είναι ο Θεός. Ναι. Νομίζω ότι ο Θεός είναι κάποιος σούπερ ήρωας, σαν το Σούπερμαν, που μόλις εσύ κάνεις κάτι θα εμφανιστεί μπροστά σου ή θα σου ρίξει ένα κεραυνό σαν το Δία, και θα σε καταστρέψει γιατί είσαι κακός άνθρωπος. Ναι.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Θεό να χρησιμοποιεί την ίδια του τη φύση, τα ίδια του δημιουργήματα, να κάνει διαχείριση. Διαχείριση αγρίων ζώων, κακών, καλών κτλ. Φύσεως, σεισμών. Έτσι. Αλλά και διάλογο λέει ανθρώπου θα τιμωρήσω εκείνο. Εκτός λέει από άγρια ζώα, θα στείλω και άλλον άνθρωπο να το τιμωρήσω, ο οποίος αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Ναι. Έτσι, σε μια μεγάλη κλίμακα, ας το πούμε, ότι έχετε ένα έθνος και καταστρέφει ένα άλλο έθνος. Αυτό που είχαν πάθει οι Ισραηλίτες τα αρχαία χρόνια με τους Βαβυλωνίους, με τον ένα και τον άλλο, που κάθε τόσο που ξεφεύγανε σε ειδωλολατρεία, έχονταν ένα έθνος και τους πετσόκοβε. Δηλαδή, θα σε δημιουργήσει ένα και διάλογο ανθρώπου. Μάλιστα. Θα βρει δηλαδή, λέει, το μάστορα σου, αν κάνει ό,τι κάνει. Ο εχέων αίμα ανθρώπου, αντί του αίματος αυτού, ψηφίσατε ότι εν εικόνη Θεού επίησα τον άνθρωπο. Απόδοση. Εκείνος δηλαδή ο οποίος χύνει αίμα ανθρώπου, η τιμωρία του δια το εκχυθέν υπ' αυτού αίμα, θα φωνευτεί και θα χυθεί έτσι και το δικό του αίμα, διότι εγώ ο Θεός δημιούργησα κατ' εικόνα η δική μου τον άνθρωπο και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το αφαιρέσει τη ζωή. Το ξαναλέω. Εκείνος ο οποίος χύνει αίμα ανθρώπου, η τιμωρία του δια του χυθέν υπ' αυτού αίμα, θα φωνευτεί και θα χυθεί έτσι το ειδικό του αίμα, διότι εγώ ο Θεός δημιούργησα κατ' εικόνα η δική μου τον άνθρωπο και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του αφαιρέσει τη ζωή. Κατ' εικόνα Θεού λοιπόν ο άνθρωπος, η ζωή του ανθρώπου ιερεί. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε ότι ο ίδιος ο Θεός θα πάρει εκδίκηση για το σονευμένο άνθρωπο, όπως με τον Άβελ, πράγμα που το ζούμε στις ημέρες μας, γιατί μπορεί να έχουμε ένα κύμα ξαφνικών θανάτων από εδώ και από εκεί, αλλά έχουμε και ένα κύμα θανάτων που προώθησαν το ξαφνικό θάνατο. Σωστά. Ναι. Εγκεφαλικά εξαφανίζονται δημόσια πρόσωπα που προωθούσαν τις πειραματικές ενέσεις που ξέραμε, ξέρω εγώ, ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, εγώ ο Θεός λέει, δημιούργησα κατ' εικόνα η δική μου τον άνθρωπο και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το αφαιρέσει στη ζωή, ούτε να τον αποκαλεί υποζύγιο. Τι εννοώ. Υπάρχει μία φυλή ανθρώπων που θεωρούν τους εαυτούς τους εκλεκτούς του Θεού και ανωτέρους όλων των φυλών της γης. Και αποκαλούν τις άλλες φυλές με μια προσωνυμία που λέγεται Goim, που σημαίνει στη γλώσσα τους υποζύγιο, ναι, ζώων. Η απόδειξη αυτού είναι ότι οι φιλάνθρωποι δισεκατομμυριούχοι που ανήκουν σε αυτή τη φυλή επέβαλαν υποχρεωτικά μία μασκοφορία άνευ επιστημονικής βάσεως και καμίας αποδείξεως επιστημονικών μελετών επί 2 χρόνια στον κόσμο, πράγμα που συμβαδίζει με την οτροπία τους και το σχετικό τους. Γιατί ένα υποζύγιο φοράει φθήνωτρο. Σωστά. Αυτό. Ναι. Μα αυτό μέχρι σήμερα ισχύει. Αφού βλέπετε, βλέπουμε πολλούς που είναι με μάσκες ακόμη σήμερα, έτσι. Δεν θα τις βγάλουν ποτέ αυτοί. Δεν θα τις βγάλουν ποτέ αυτοί. Ναι, εντάξει. Εδώ πήγα τις προάλλες, χρειάστηκε να πάω σε ένα κέντρο υγείας τις προάλλες και με το που πάω είναι εκεί μία νοσοκόμα, ξέρω εγώ τι ήταν αυτή, και μου δίνει μία μάσκα και λέει φορέστε, λέω δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά, λέω, που θα φορέσω μάσκα. Και σηκώθηκα, εντάξει, για να μην, ξέρετε, κι εγώ, ας πούμε, έρθω σε δύσκολη θέση, σηκώθηκα και βγήκα έξω. Και λέω, άμα θέλετε μάσκες, έξω, δεν έχει τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά τώρα που μου λέτε εδώ πέρα, μάσκες, τι είμαστε. Δεν βάλαμε 2 χρόνια, τη βάλουμε σήμερα.
Ακριβώς. Τις μάσκες, ξέρετε τι είναι. Για πείτε. Η μπούργα. Η μπούργα. Ναι, σωστό. Σωστό. Βέβαια. Ναι. Ακριβώς. Καταλάβατε, γιατί δεν κάνει κάτι που το πρόσωπό μας. Ναι. Γιατί είναι εικόνα Θεού. Και στο πρόσωπο ήταν χαρακτηριστικά μας, είναι η προσωπικότητά μας. Έτσι. Έτσι, η Παναγία, η γυναικεία ενδυμασία δηλαδή, ήταν όλο το αντίθετο. Φόραγε τρία ρούχα, τρία ρούχα. Άλλο από μέσα, άλλο απ' έξω, κρυμμένα τα μαλλιά. Το πρόσωπό της, ολοκάθαρο της Παναγίας. Ναι. Ανοιχτό, ουδέποτε επιτρέπεται στο πρόσωπο κατά αυτόν τον τρόπο να το κρύβεις με νομοθεσία, με το ένα και με το άλλο. Το να έχεις μία δουλειά, να βάφεις, να ξύνεις, να κάνεις εγχείρηση, να συγχαίνεσαι, δικαίωμά σου, φορά μάσκα, καταλαβατε. Ναι. Αλλά σαν νοοτροπία, σαν νόμος, σαν επιβεβλημένο πνεύμα απάνω σου, Ναι. έχει αυτή τη βάση τώρα εδώ, στο τέτοιο. Αυτή είναι η ψυχολογική επιχείρηση. Και γι' αυτό, δηλαδή, μία από τις απαντήσεις, γιατί ο κόσμος δεν αντιδράει, είναι και αυτός. Ότι ο κόσμος δεν αντιδράει, γιατί οι ψυχολογικές επιχειρήσεις που έχει δεχτεί υποσυνείδητα, το έχει χάσει το παιχνίδι σε υποσυνείδητο επίπεδο. Πώς αντιδρά το συνειδητό όταν το υποσυνείδητο του λέει όλα καλά. Ναι, σωστά. Καταλάβατε. Έτσι, έτσι. Πώς αντιδράσει όταν το υποσυνείδητο του λέει ότι είσαι δούλος, πώς θα πει ότι εγώ δεν είμαι. Ύστερα Ακριβώς. από τέτοια κλίση και τέτοιο και τέτοιο πράγμα. Εντάξει, άλλο φοράς μάσκα. Και άλλο να αποδέχεσαι το σκεπτικό της μάσκας. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς δεν αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και πληρώσατε τη γη και κατακυριεύσατε αυτή πάλι. Εσείς δεν αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεννήσατε όλη τη γη και γεννείτε κύριοι αυτής. Είπε ο Θεός τον Νόε και τη σύζυγη αυτού μετά αυτού λέγω. Είπε δε ακόμη λέει ο Θεός τον Νόε και στα παιδιά αυτού λέγω. Και ειδού εγώ ανίστημη τη διαθήκη μου ημίν και το σπέρμα τη ημών με θυμάς. Απόδοση. Ειδού εγώ σήμερα συνάπτω και κλείω μία συμφωνία μαζί σας. Έχουμε συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους εδώ και με τους απογόνους σας οι οποίοι θα σας διαρρεκτούν. Και πας τη ψυχή ζώση με θυμών από ορνέων και από κτηνών και πας στη ρίση της γης και όσα εστί με θυμών από πάντων των εξελθόντων εκ της κυβωτού. Η συμφωνία και η υπόσχεσή μου αυτή επεκτείνεται εις κάθε ζώσα ψυχή. Είναι οι αγελάδες που μου λέγατε. Ναι. Η συμφωνία του Θεού να αυξάνονται και να πληθύνονται για να κυριεύσουν τη γη επεκτείνεται και εις κάθε ζώσα ψυχή που υπάρχει μαζί σας και γύρω σας εις τα πτηνά του ουρανού και σε όλα τα κτίνη και τα θηρία της γης και όσα μαζί με εσάς εξήλθαν από την Κιβωτό. Βλέπετε τον σατανισμό. Τι είπε ο Θεός, να αυξάνονται και να πληθύνονται και τα ζώα και τα πτηνά και όλα. Ναι. Και αυτοί να τα σπάξουν να τα σκοτώσουν αύριο. Δηλαδή, με πρόφαση την οικολογία που είναι ψέμα, έτσι. Την αγάπη για το περιβάλλον, με πρόφαση την αγάπη για το περιβάλλον, λοιπόν, καταστρέφουμε τους ανθρώπους. Yeah. Δηλαδή, η πρόφαση της μισανθρωπίας αυτών των ανθρώπων, των σατανιστών, είναι η οικολογία. Yeah. Καταλάβατε τι έχουν στήσει. Ακριβώς. Και στήσω τη διαθήκη προς εμάς και ο κόπος ανείται πάσα σάρξέτη από του ύδατος του κατακλυσμού και ούτε τι έστειλε κατακλυσμό ύδατο του καταφθείρε πάσα τη γη. Απόδοση. Κάνω διαθήκη, σα υπόσχομαι ότι δεν θα καταστραφεί ποτέ πλέον το ζωικό βασίλειο από τα ύδατα του κατακλυσμού. Δηλαδή, εγώ δεν θα καταστρέψω το ζωικό βασίλειο, έτσι. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ όμω
θα τα ξεπαστρέψει όλα. Και δεν θα γίνει ποτέ κατακλυσμός για να καταστρέψει όλη τη γη. Εδώ έχουμε μια υπόσχεση του Θεού ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και είπε Κύριος ο Θεός προς Νόε, τούτο το σημείο της Διαθήκης ο εγώ δίδομη αναμέσων εμού και ημών και αναμέσω πάσης τυχής ζώσης ή εστί με θυμών εις γενεάς αιωνίως. Απόδοση. Είπε ακόμα ο Θεός προς τον Νόε, σημείο. Εδώ έχουμε τώρα υπόσχεση με συγκεκριμένο σημείο. Δε αυτή τη υποσχέσεω την οποία εγώ δίδω, ώστε να μένει μεταξύ εμού και μεταξύ σας και μεταξύ πάσης ζώσης υπάρξεως, η οποία υπάρχει σήμερα μαζί σας και θα υπάρχει εις γενεάς γενεών, είναι τούτο. Ποιο είναι το σημείο λοιπόν τώρα? Το τόξο μου τίθιμη εν την εφέλη και έστε εις σημείο διαθήκης αναμέσου εμού και της γης. Απόδοση. Θέτω το ουράνιο τόξο εις τα νέφη και αυτό θα είναι η σημείο και η υπόμνηση της διαθήκης μου μεταξύ εμού και όλων των ζώντων επί της γης ανθρώπων και ζώων. Και έστε εν το συνεφή με νεφέλας επί τη γη, οχθήσετε το τόξο την εφέλη. Απόδοση. Όταν θα συναθρίζω τα νέφη στον ουρανό της γης, θα φαίνεται το ουράνιο τόξο πάνω εις αυτά. Εδώ θα κάνουμε μία στάση. Το ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο είναι το σημείο της υποσχέσεως την οποία εγώ δίδω. Έδωσε ο Θεός υπόσχεση με το ουράνιο τόξο να μην καταστρέψει ξανά τους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους που κατάστρεψε? Τους σαρκικούς ανθρώπους. Και έρχεται ο διάβολος και ο σατανάς και παίρνει το ουράνιο τόξο που είναι το σημείο της διαθήκης του Θεού αναμέσω των ανθρώπων ότι δεν θα τους ξανακαταστρέψει και κατεβάζει όλη την ανομαλία αυτό το μήνα από εδώ και από εκεί και λέει στο Θεό κάθε τόσο δεν θα τους καταστρέψεις. Κοίτα πως τους κατήντησα. Τον άνδρα γυναίκα, τη γυναίκα άνδρα. Τον άντρα ζώο, τρανσέξουαλ, bisexual και δεν ξέρω εγώ τι. Κοίτα πως τους έχω κάνει. Αυτούς δεν θα καταστρέψεις. Αυτό λέει ο διάβολος από πίσω. Ο διάβολος ξέρει. Την ξέρει την Παλαιά Διαθήκη. Θα πέψει ένα κατωτά. Εμείς την ξέρουμε. Στο τέτοιο. Καταλάβατε τι λέει στο Θεό κάθε μέρα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Πάρ το ουράνιο τόξο τώρα. Πάρ το ουράνιο τόξο. Μέσα στην ανομαλία. Που βλέπει τώρα εκεί που βλέπαμε το ουράνιο τόξο και άνοιγε η ψυχή μας. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα γύρω μας, βλέπουμε το ουράνιο τόξο να πούμε και συγγενόμαστε. Ναι. Καταλάβατε. Ακριβώς. Τι έχει γίνει τώρα εδώ. Μάλιστα. Από αυτό το σημείο λοιπόν, εδώ, από την υπόσχεση του Θεού στους ανθρώπους, το μέσα στον σατανά διαστρέφει, διαβάλλει, εξού και διάβολος, παίρνει το ουράνιο τόξο, επειδή είναι πίθηκος, και το κάνει σύμβολο της ανομαλίας πάνω στον πλανήτη. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, και μνηστήσω με τις διαθήκες μου, πίεστη αναμέσω εμού και ημών, και αναμέσω πάση ψυχής ζώστης, εν πάση σαρκή, και ούκα είστε έτη το είδωρ της κατακλυσμών, ώστε εξαλείψε πάσα σάρκα. Απόδοση. Και τα ενθυμούμε τη διαθήκη μου, την οποία έκανα μπροστά, ο Θεός κρατάει την υπόσχεσή του, έτσι δεν μας έχει καταστρέψει ακόμα. Έτσι. Και κάθε άλλη ζωντανή ύπαρξη, προς κάθε σάρκα, και δεν θα πέσει, λέει, είδωρ επί της γης σε κατακλυσμό, ώστε να καταστραφεί κάθε ζώσα ύπαρξη από τρόπες ζώων. Και έστε το τόξο μου εν εφέλη και όψο με του μισήν διαθήκη αιώνιο, αναμέσω εμού και της γης, αναμέσω ψυχής ζώσης, εν πάσα αρκή ή εστίν επί της γης. Τούτο το ουράνιό μου τόξο θα υπάρχει εις ανέφη και θα το βλέπω ώστε να ενθυμούμε την αιώνια και απαράβατο συμφωνία μεταξύ εμού και των ανθρώπων της γης
και φάση άλλης ζωής που θα υπάρχει εις κάθε ζωικό οργανισμό πάνω στη γη. Και είπε ο Θεός τον Νοέ, τούτο το σημείο της Διαθήκης, εις διεθέμην αναμέσω εμού και αναμέσω πάση σαρκός ή εστίν επί της γης. Είπε ακόμα ο Θεός τον Νοέ, λοιπόν αυτό το ουράνιο τόξο είναι το αιώνιο σημείο της συμφωνίας την οποία έκανα μεταξύ μου και πατός ζωικού οργανισμού επί της γης και της προσκύσεώς μου ότι δεν θα αποστείλω πλέον κατακλυσμών και στη γη. Φανταστείτε και, Ήσαν και, Νοέ, ναι, και εξελθόντες. Ναι. Φανταστείτε, λέω, ότι τι είπε, ας πούμε, ο Θεός και τι ήθελε να δείξει με το ουράνιο τόξο και πού το καταντήσαμε. Δεν το κάνουμε. Ναι. Επίσης, αυτό αποκαλύπτουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Για να ξέρετε κάτι. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ πέρα. Έτσι. Δεν έχουμε, έτσι, κανένα μίσος και κανένα, πώς να το πω, επιθετικότητα όσον αφορά τους ανθρώπους. Ναι, ναι. Όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στις ομοφιλοφιλίες και σε όλα αυτά, έτσι, είναι θύματα ακριβώς του σατανά. Έτσι. Έτσι. Γιατί κανείς δεν τους είπε ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Τι σημαίνει αμαρτία, δηλαδή, πώς να σου το πω, ότι είναι ομοφιλόφιλος, είναι και ο κλέφτης, είναι και ο ψεύτης, έτσι, είναι και ο δολοφόνος, είναι και ο ένας και ο άλλος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ο ομοφιλόφιλος, ό,τι κακό κάνει, το κάνει στον εαυτό του, έτσι. Ο κλέφτης όμως το κάνει στον άλλο. Ναι. Το πρόβλημα, πού ξεκινάει το πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι τους έχουν κοροϊδέψει, τους έχουν φανατίσει, δεν ξέρω τι τους έχουν κάνει, και τους χρησιμοποιούν να προβάλλουν αυτή την αμαρτία που είναι παραφύση και είναι κακό πράγμα σαν νορμάλ πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή να εξειδανικεύσουν την ανομαλία. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μα, αυτό χτυπάμε. Ναι, την έχουν βαφτίσει την έχουν βαφτίσει διαφορετικότητα και όχι ανομαλία. Την έχουν βαφτίσει όπως θέλουν να έχουν βαφτίσει και προσπαθούν να μας πούνε ότι είναι φυσιολογικό. Ακριβώς. Φυσιολογικό δεν είναι, γιατί αποδεδειγμένα κανείς τους δεν είναι καλά στα μυαλά του, που είναι πλεγμένος με αυτό, όπως κανείς δεν είναι καλά στα μυαλά του που είναι κλέφτης, που είναι ζωγαδόρος, που είναι πόρνος, που είναι στο νερό, που έχει μίσο στην ψυχή του, που οργίζεται. Κανείς δεν είναι καλά στα μυαλά του. Από όλους αυτούς που σας είπα. Ακριβώς. Εντάξει, αύριο μεθαύριο μας συμβαίνει, συμβαίνει ήδη, θα μας πούνε ότι η κλοπή είναι ευλογημένο πράγμα το να κλέψει τον άλλον. Εντάξει, αρκεί να μην σε δει, αρκεί να μην ξέρω εγώ τι. Το κάνουν, το κάνουν. Μα και εδώ το τώρα. Μα, και ναι. Το κάνουν Μα εδώ τράπεζες. Τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΙΕ λένε πλέον ότι η παιδεραστία είναι φυσιολογική κατάσταση. Ναι. Στην αποκάλυψη, στην αποκάλυψη θέμα, δεν θυμάμαι πού, σε ποιο σημείο, ο Χριστός ξέρετε τι λέει. Ότι όποιος σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρής του τα παιδιά, είναι καλύτερα, λέει, να βάλει μυλικό λίθο μήλου στο λαιμό και να φουντάρει στη θάλασσα, παρά αυτά που θα πάρει. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό λέει ο Θεός, ο Κύριος, το τέτοιο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ότι δηλαδή αποκαλύπτουμε τον σατανισμό. Να μάθει ο κόσμος καταρχήν ποιος είναι από πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι απλές διατροφές και ορμονικά και όλα αυτά. Τα ορμονικά είναι πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί όσο προχωράει η κατήχηση στα παιδιά, αυξάνονται τα νούμερα των ομοφυλόφιλων. Ακριβώς. Πιο παλιά δηλαδή δεν υπήρχε, δηλαδή που δεν υπήρχαν αυτά και ήταν μικρότερα εδώ πέρα. Δεν υπήρχαν ορμονικά. Αυτοί που έχουν ορμονικά προβλήματα είναι απειροελάχιστοι. Όλοι οι άλλοι είναι κατηχημένοι
και εκπαιδευμένοι. Είτε γιατί κακοποιήθηκαν μικροί, είτε γιατί γεννήθηκαν μέσα αυτό. Και θα ανεβαίνει το νούμερο, θα ανεβαίνει και ομοφυλοφιλία. Έτσι. Τόσα παιδιά θα γεννιούνται εκεί μέσα και πάει λέγοντα. Ήδη στην Αμερική που αρχίσει να μιλήσει. Τέτοιο παιδιό στη γονή. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε πόλεμο και τον πόλεμο τον έχουν ξεκινήσει αυτοί. Ναι. Έτσι. Και πότε το ξεκινήσαν αυτοί? Όταν πήγαν να μας πούνε ότι από εκεί που ανεχόμαστε ο ένας το πάθος του άλλου, φτάσαμε στο σημείο να προσπαθούν να μας ταΐσουν το πάθος σαν πραγματικότητα και σαν ευλογία. Ναι. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι που χτυπάμε εμείς. Δεν χτυπάμε πρόσωπα και άτομα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι είμαστε άρρωστοι. Αλλά εμείς είμαστε άρρωστοι και λέμε ότι είμαστε άρρωστοι. Εντάξει. Λέμε ότι ξέρετε κάτι. Δεν μπορούμε να νηστέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, δεν μπορούμε να είμαστε καθώς πρέπει χριστιανοί, γιατί είμαστε άχρηστοι. Όχι γιατί φταίνει οι οικουμενικές σύνοδοι που τα λένε αυτά ότι πρέπει να τα κάνουμε. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν λέμε ότι είναι ευλογημένο να μην νηστεύεις, να μην κάνεις προσευχή και τα λοιπά και όλα αυτά, επειδή δεν μπορείς, α, είναι και ευλογημένο. Γιατί πολύ απλά ο Θεός έχει άλλη γνώμη. Και δεν ισχύει τι λέει ένας και ο άλλος, ισχύει τι λέει ο Θεός στο τέλος. Έτσι. Λοιπόν, εσύ μου λες ότι είσαι μια χαρά και προσπαθείς να το περάσεις προς τα έξω και έχεις τα χάλια σου και έχεις μια ολόκληρη λεγιώνα δαιμόνων μέσα στη ψυχή σου και μέσα στο κεφάλι σου και δεν ξέρεις τι γίνεται. Στην προσπάθειά σου να μας πείσεις ότι είσαι μια χαρά, έτσι, έχεις βαφτίσει ότι αυτό που είσαι είναι, είσαι υπερήφανος, υπερηφάνεια. Σε ποιο σημείο ακριβώς είσαι υπερήφανος σε όλα αυτά? Και έχουμε τώρα μήνα υπερηφάνειας, μήνα ολόκληρο υπερηφάνειας. Ναι, ναι. Μήνα υπερηφάνειας. Ναι. Δεν βλέπετε το υπερβολικό του πράγματος να προβληματιστεί ο κόσμος? Έχουμε μήνα υπερηφάνειας για άτομα που δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Και για τους αγωνιστές, τους μάρτυρες, τους μάρτυρες, τους αγίους, τους βγάζουμε από τη μέση που έχουν στήσει όλο το ελληνικό έθνος. Τους εθνομάρτυρες, τους βγάζουμε από τη μέση. Όσοι πολέμησαν δηλαδή για την Ελλάδα στις μάχες του 45, στην απελευθέρωση του 21, εντός εισαγωγικών απελευθέρωση, στο τέτοιο, τους έχουμε μία μέρα με το ζόρι, σε αυτούς τους ανθρώπους. Μία μέρα με το ζόρι. Και στην ανομαλία, ένα μήνα. Στην ανομαλία. Ένα μήνα, χωρίς λόγο. Ναι. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, να βγεις κάποια στιγμή από αυτού που τα προωθούν τα γόνα όλα αυτά, μας πούνε γιατί και τον λόγο, ρε παιδί. Θα γιορτάζουμε σε ένα μήνα τώρα αυτό. Είναι καθαρά κατήχηση, είναι καθαρά πλήση κεφάλου. Είναι καθαρά επίθεση στην πνευματικότητα της ανθρωπότητας. Μα εδώ, ναι, εδώ καίρονται επί COVID, ματέωσαν τις στρατιωτικές παρελάσεις και της ανομαλίας η παρέλαση έγινε το Σεπτέμβριο, δεν ματαιώθηκε, απλώς ανεβλήθη, 3 μήνες, 2 μήνες. 3 μήνες ξέρω πόσο, ναι. Αντί για Ιούνιο έγινε το Σεπτέμβριο, έγινε όμως κανονικά. Έγινε κανονικά, οι στρατιωτικές παρελάσεις δεν έγιναν ποτέ τη χρονιά που τις ματέωσαν. Δεν έγιναν με άλλη ημερομηνία. Ακόμα και στη Ρωσία, που δεν έγινε η παρέλαση, και αυτή έγινε μεταχρονολογημένα. Έγινε τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, στη Ρωσία έγινε, ναι. Ναι. Εδώ δεν έγινε ποτέ, βέβαια. Γιατί να τιμήσουμε τους ήρωες? Ναι, γιατί στα πλαίσια. Γιατί στο γενικότερο σχέδιο μέσα, ναι, είναι η παγκοσμιοποίηση. Ακριβώς. Και η παγκοσμιοποίηση προϋποθέτει την κατάργηση πάσης εθνικής ταυτότητας. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Η προώθηση τώρα της διαστροφής έχει άλλο νόημα.
σε όλο αυτό είναι αυτό που είχαμε πει, η διδαχή του Βαλαάμ. Η διδαχή του Βαλαάμ που λέει στην Αποκάλυψη. Τι έκανε ο Βαλαάμ, σε είπε, λέει, δεν μπορώ να καταραστώ τον Ισραήλ, τον λαό του Θεού, στην προκειμένη περίπτωση τους χριστιανούς, γιατί έχουν το Θεό μαζί τους, έχουν τις Αγίες, έχουν την Παναγία, δεν μπορώ να τους κάνω τίποτα. Λοιπόν, οι Εβραίοι ξέρουν. Ξέρουν. Καιρό να μάθουμε κι εμείς. Η διδαχή του Βαλαάμ, λοιπόν, τι είπε, αλλά ξέρεις όμως τι θα κάνεις, του λέει του Βαλάκ. Εγώ δεν μπορώ να τους καταραστώ, αλλά θα σου πω τι θα κάνεις για να τους συγχαθεί ο Θεός τους και να μπορέσει να τους πετσοκόψει. Και του λέω, Βαλάκ, τι θα κάνω. Ο Θεός τους λέει, σκεφτείτε την πορνεία. Θα πάρεις και θα στείλεις όλες τις γυναίκες εκεί μέσα και θα τους απορνεύουν. Καταλάβατε τι κάνει αυτή τη στιγμή η διαστροφή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και όσοι συμφωνούν μαζί τους, υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν έχουν σχέση με αυτό και συμφωνούν γιατί θέλουν να είναι προοδευτικοί, γιατί είναι άθεοι, γιατί δεν ξέρω εγώ τι στο τέτοιο. Και που να ξέρανε τι φωτιά βάζουν στο κεφάλι του. Αυτοί. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το στρατηγικό χτύπημα στην πνευματικότητα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κάντε το Θεό να μας συγχαθεί για να μας αφανίσουν. Η διδαχή του Βαλάμ. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Μάλιστα. Και φτάνουμε στα παιδιά του Νόε. Ήσαν δε ή Νόε εξελθόντες εξ πηγωτού συμ χαμ Ιάφεθ χαμ δε ήλ πατήρ Χαναάν. Είχαν ανέοι από το γιο του Χαμ. Ο Χαμ πήρε τη μερίδα της Αφρικής. Ο Ιάφεθ πήρε τη μερίδα της Ευρώπης και ο Χαμ πήρε τη μερίδα, ο Σιμ πήρε τη μερίδα της Μέσης Ανατολής. Εξού και Σιμίτες, ναι. Χαμίτες και οι Απετικές Φυλές, που είναι οι Ευρωπαίοι. Βγαίνοντας από την Κιβωτό, λοιπόν, οι τρεις γη ξεκινάει η ανθρωπότητα παίρνοντας αυτούς τους τρεις κλήρους. Λέει τώρα εδώ, «Ιν πατήρ Χαναάν». Γιατί λέει ότι ήταν ο πατέρας του Χαναάν, ο Χαμ. Γιατί ο Χαναάν θα παίξει ρόλο κλειδί από εδώ και μετά. Είναι οι σατανιστές που λατρεύανε τον Μολόχ και τον Βαλ και ήταν οι Χαναναίοι. Μάλιστα. Ήταν αυτούς που αφάνισε ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναβί. Mm-hmm. Όταν εμφανιζόταν τότε ο Θεός και έλεγε τον Ιησού του Ναβί και τον Μωυσή, θα μπει σε αυτή τη χώρα, θα τους φάξεις όλους και παιδιά και κτίνη και δέντρα και τα λοιπά, ανάθεμα έστω. Και βγαίνουν οι άλλοι και λένε τώρα, ο Θεός Παλαιάς Διαθήκης είναι εκδικητικός, λέει. Πριν δεν μας είπε ότι έτσι και χύσετε αίμα, θα στείλω ανθρώπους να σας σκοτώσουν. Ναι. Ποιο πριν μας είχε πει αυτό, λέει. Ήταν νέοι, κάναν ανθρωποθεσίες. Στον Βαλ, μωρά. Μάλιστα. Συνοδείες κάνανε. Γιατί σήμερα τι κάνουνε. Γιατί σήμερα τι κάνουνε. Τι θέλω να καταλήξω, γι' αυτό σας τα λέω τώρα όλα αυτά. Μάλιστα. Γι' αυτό σας τα λέω όλα αυτά. Τίποτα δεν έχει τελειώσει από τότε. Τα παιδιά του Νόε, λέει, ήταν ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφερ. Ο Χαμ ή τον Νέι και να έρχει στον Χαναμέρ. Τρεις του ότι η Σιμ ή η Νόε διασπάρισαν τη γη. Τρεις ήταν, λέει. Και ήρθε τον Νόε, άνθρωπος γεωργός γης και επίτευξε αβελώνα. Ο Νόε έγινε γεωργός, ήρθε να καλλιεργεί τη γη και φύτεψε μεταξύ των άλλων και απελώνα. Και έπιε εκ του ίνου και μεθύστη και εγυμνώθη εν το οίκο αυτού. Ήπιε, λέει, από τον ίνο και μέθησε μεθυσμένος δε καθώς ήτο, εγυμνώθη εντός της οικίας του χωρίς να το τυλιχθεί. Και είδε ο Χαμ, ο πατήρ Χαναάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού και εξελθόν ανήκειλε τη ζησία αδελφής αυτού έξω. Απόδοση. Ο Χαμ, ο πρόγονος των Χαναναίων, είδε τη γύμνωση του πατρός του και εξελθόν εγνωστοποίησε επεκτικώς το γεγονός του δύο αδελφούς του, οι οποίοι ευρίσκονται έξω. Και λαβώντες Σιμ και Ιάφεθ το ημάτιον επέθετο επί τα νότα, τα δύο νότα αυτών, και πορεύτησαν οπισθοφανώς και συνεκάλυψαν τη γύμνωση του πατρός αυτών και το πρόσωπο αυτών οπισθοφανώς και τη γύμνωση του πατρός αυτών που πήδον. Λοιπόν, απόδοση. Αμέσως δε ο Σιμ και ο Ιάφεθ έλαβαν το ημάτιο του πατρός του
Το έθεσαν αυτού του ώμου οι οπισθοβατούντε, χωρί να βλέπουν τον πατέρα του θυμητό, μέχρι του πατρό τον εσκέπασαν τη γύμνωση αυτού, έχοντα το πρόσωπο αυτών προ την αντίθετο κατεύθυνση. Και έτσι δεν είδαν καθόλου την γύμνωση του πατρό του. Εξθένησε δε Νόε από του ίνου και έγνω όσα επίησεν αυτό ο ιός αυτού ενώτερος. Απόδοση. Ανένειξε και συνήλθε ο Νόε από την επίδραση του ίνου, έμαθε όσα έκαμε ο νεότερος ιός του ο Χαμ και είπε «Επικατάρατος Χαναάν, πες οικέτης έστε τους αδελφείς αυτού». Και εδώ είναι η κατάρα του Νόε, σε αυτό το σημείο. Η λεγόμενη κατάρα του Νόε. Απόδοση. Και είπε «Κατηραμένος θα είναι ο Χαμ και η απογονή του. Υπηρέτης και δούλος θα είναι τους αδελφούς του». Αυτή η κατάρα του Νόε λοιπόν έχει να κάνει με τους μαύρους. Πες ηγέτης. Έχουμε εδώ πέρα μία υπερβολή. Πες σημαίνει δούλος. Ηγέτης σημαίνει δούλος. Δηλαδή λέει ο Νόε, δούλος, δούλος, έστε της αδελφής του. Λοιπόν, δούλος λέει της αδελφής του. Έχετε ακούσει περί δουλείας των μαύρων. Φυσικά, σωστά. Φυσικά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάρα του Νόε, η δουλεία των μαύρων. Από τότε, κρατάει μέχρι τώρα, αυτοί που βγαίνουν από τη δουλεία των μαύρων, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, είναι οι βαπτισμένοι χριστιανοί μαύροι. Και σταματάει η κατάρα του Νόε που είναι από προ-Χριστού. Μόλις πάει μετά Χριστό, τελειώνει αυτή η κατάρα. Τι σημαίνει τη σήμερα ημέρα ότι η δουλεία των μαύρων. Τι σημαίνει, δεν υπάρχει επίσημη δουλεία, έχει καταργηθεί, έχει τελειώσει. Απλά οι μαύροι στην Αφρική δεν μπορούν να κάνουν κάτι μόνοι τους. Δεν έχουν οργάνωση, δεν μπορούν να οργανωθούν. Γι' αυτό η Αφρική έχει μείνει πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός από τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί από τους Λευκούς, από τους Ευρωπαίους, από τους Βέλγους, από τους Γάλλους, από τους Ολλανδούς, από τους Άγγλους στην Αφρική, εκτός από αυτό, ξέρουμε από ιεραποστολές όπου έχουν πάει οι πατέρες δικοί μας και έχουν κάνει, έχουν μεγαλουργήσει στην Αφρική, οι Ορθόδοξοι δικοί μας, τους εκπαιδεύουν, τους μαθαίνουν, τους βαφτίζουν. Μάλλον οι βαπτισμένοι που στέλνουν οι ιεραποστολές στην Ελλάδα δεν ξανάρχονται. Αυτοί έχουν αυτό το πρόβλημα. Ότι εκπαιδεύουν οι ιερείς μαύρους να τους αφήσουν στις κοινότητες εκεί πέρα μόνο και δεν ξανάρχονται στην Αφρική. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν είναι βαπτισμένοι, ό,τι τους αφήσουν, το καταστρέφουν. Τους είχαν αφήσει φυτείες με ξινά, με αγελάδες, με κατσίκες, με καλαμπόκια, με μηχανήματα κτλ. 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 Και σε μια πενταετία δεν υπήρχε τίποτα. Γυρίσανε πίσω και βρίσκανε στις καταψύξεις σφαγμένα ζώα με την προβιά. Μάλιστα. Βάλανε κατσίκες και αγελάδες στο ίδιο παχνί και ποδοπάτα και το ένα ζώο το άλλο και δεν έμεινε τίποτα και σε μια πενταετία τα είχαν καταστρέψει όλα. Μάλιστα. Και μόλις γύρισαν πίσω τους είπανε στο τέτοιο «Μα εμείς τα αφήσαμε για εσάς». Έτσι. Εμείς κάνουμε ρεαποστολή, τα φτιάχνουμε και είναι για εσάς. Δεν μπορείτε να τα αυτό. Και οι ίδιοι οι μαύροι τους είπανε ότι αν εσείς μαζί μας να μας οργανώνετε και να μας βάζετε αυτό, εμείς λέει δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Υπήρχε αρτοποιείο στην Αφρική, στην Ιεραποστολή, με 22 άτομα προσωπικό, μαύροι, για να βγάλουν τη δουλειά τριών ατόμων. Δούλευαν 2 ώρα. Βγάζανε το ψωμί τη ημέρα, το καλαμπόκι που του δίνανε, ξέρω εγώ, το μεροκάματο τη ημέρα και τα έβγανε. Λέει, εγώ εντάξει είμαι. Αύριο πάλι. Ναι. Και είχε ο άνθρωπο 22 άτομα προσωπικό για 3 άτομα φούρνου. Μάλιστα. Στο τέτοιο. Οι δε βαφτισμένοι τώρα καμία σχέση.
Ναι. Έχουν τις εκκλησίες, τους έχουν τα πηγάδια, τους έχουν τα έτσι, τους από εδώ και λένε τα καλύτερα για την Ελλάδα και έχουν τα αναγνωστικά την Αγία Γραφή και ξέρουν ελληνικά και πάει λέγοντας το άλλο άκρο. Αυτή είναι η κατάρα του ΝΟΕ. Μάλιστα. Μέσα στο DNA αυτή τη στιγμή. Στο έτοιμο. Λοιπόν, τι λέει τώρα. Ευλογημένος ο Θεός του Σύμ. Και ο Χαναάν θα είναι δούλος αυτού, κατά τη δική απόφαση του Θεού. Πλατείνει ο Θεός το Ιάφε, και κατοικισά το εν τη σύγχυση του Σύμ και γεννηθεί το Χαναάν πες αυτού. Ας αυξήσει, λέει, και πλατείνει ο Θεός και τη γενεά και τα σφόρας του Ιάφε. Δηλαδή, εδώ έχουμε ευλογία του Σύμ. Ευλογημένος ο Θεός του Σύμ, δηλαδή ο Σύμ να έχει την αντίληψη του Θεού, αυτή θα είναι η ευλογία των Σιμιτών. Γι' αυτό είχαν οι Εβραίοι τις 10 εντολές και τον μονοθεϊσμό από τότε, ναι. Που όλος ο υπόλοιπος κόσμος, ενώ και πολιτισμό, ενώ και τεχνολογία, ήταν στα μαύρα σκοτάδια περί θεολογίας και Θεού, με δωδεκάθεα, με ό,τι θες, στο τέτοιο. Η ευλογία του Ιάφε είναι πλατίνε. Να γίνουν πολλοί. Γι' αυτό επεκτάθηκαν οι αφετικές φυλές σε όλο τον πλανήτη. Και κατέλαβαν τον πλανήτη. Ναι. Και οι Έλληνες, επί Μεγάλο Αλεξάνδρου και οι Ρωμαίοι, αργότερα οι Άγγλοι, αυτοί είναι οι αφετικές φυλές. Έζησε ο Νόε μετά τον κατακλυσμό έτη 350 κοντά. Μετά τον κατακλυσμό, λέει, έζησε άλλα 350 έτη και έγινε το πάση ημέρα Νόε 950 έτη και απέθανε. Έφτασε τα έτη της ζωής του Νόε 950 και απέθανε ο Νόε.